Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, οι ασφαλισμένοι του ιδιωτικού τομέα στο ΙΚΑ είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη για τη χορήγηση σύνταξης με βάση τις ρυθμίσεις που ισχύουν στο δημόσιο τομέα λόγω ανήλικων τέκνων. Το 2009 δικαιώθηκαν πρωτόδικα και απονεμήθηκε σε αυτούς η σύνταξή τους. Στη συνέχεια, το 2010, το ΙΚΑ τότε έκανε προσφυγή και με την απόφαση που εκδόθηκε το 2012 ανατράπηκε η πρωτόδικη απόφαση και απορρίφθηκε αμετάκλητα η προσφυγή των ασφαλισμένων, με αποτέλεσμα οι πατέρες ανήλικων, οι οποίοι έλαβαν μια απόφαση με βάση την πρωτόδικη απόφαση στη σύνταξή τους, να καλούνται να επιστρέψουν τα χρήματα που είχαν λάβει για πάνω από 3 χρόνια. Οι αλόγως συνταξιούχοι που ζουν με την πεσοκομμένη σύνταξη αδυνατούν να επιστρέψουν τα ποσά που αντιστοιχούν στις κατεβεβλημένες συντάξεις. Με την ερώτηση θέτουμε το ζήτημα για να δοθεί νομοθετική λύση, ώστε συγκεκριμένες περιπτώσεις των ασφαλισμένων να απαλλαγούν από την επιστροφή των χρηματικών ποσών. Θεωρούμε ότι η πρωτόδικη απόφαση ήταν δίκαιη, γιατί όπως σας είναι γνωστό, και το λέμε για να ακουστεί από τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα, στο δημόσιο τομέα ισχύει η δυνατότητα συνταξιοδότησης εκτός της μητέρας και του πατέρα με ανήλικο τέκνο. Η ρύθμιση όμως αυτή δεν ισχύει για τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα. Είναι προφανές ότι η μη εφαρμογή των αρχών της αναλογικότητας και ισότητας ανάμεσα στους συνταξιούχους έχει δημιουργήσει ανυπέρβλητα προβλήματα στους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα. Εκτός αυτού, η αδικία αυτή που αφορά στους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα πρέπει και μπορεί να διορθωθεί οριστικά με επέκταση του σχετικού νόμου που προβλέπει τη χορήγηση σύνταξης σε πατέρα με ανήλικο τέκνο που έχει θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης ή έλαβε σύνταξη ανεξάρτητα αν είναι ασφαλισμένος στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Η επέκταση του σχετικού νόμου και στους ασφαλισμένους στον ιδιωτικό τομέα με αναδρομική ισχύ για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις θα απαλλάξει τους ασφαλισμένους που καλούνται να επιστρέψουν τις εισπραχθήσεις συντάξεις από ένα τεράστιο χρέος και ταυτόχρονα θα αποκαταστήσει την ανισότητα ανάμεσα στους ασφαλισμένους στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Ρωτάμε λοιπόν αν υπάρχει στις προθέσεις σας, αν έχετε δει το θέμα, αν το έχετε συζητήσει και αν υπάρχει στις προθέσεις σας να προβείτε σε νομοθετικές παρεμβάσεις προκειμένου να δοθεί λύση σε αυτή την αδικία που βασανίζει κάποιους ασφαλισμένους που έκαναν χρήση αυτής της απόφασης. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κατσότη. Θα απαντήσει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κύριος Παναγιώτης Τσακλόγου. Κύριε Τσακλόγου, 3 λεπτάκια. Ναι, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Αξιότιμη και αγαπητή κύριε Κατσότη, καταρχήν να κάνω μια μικρή ιστορική αναδρομή στο πρόσφατο παρελθόν όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο περί συνταξιοδότησης γονέων ανηλίκων, τόσο μητέρων όσο και πατέρων, γιατί η διατύπωση της γραπτής σας ερώτησης, και το επαναλάβατε τώρα και προφορικά, μπορεί να δώσει βάση για κάποιες παρερμηνίες. Βάσει του νόμου 3863 του 2010, στον ιδιωτικό τομέα, οι ασφαλισμένες μητέρες και χείροι πατέρες ανηλίκου, αλλά όχι όλοι οι πατέρες, μέχρι 31 Δεκάτου του 2010, που μέχρι τις 31 Δεκάτου του 2010 συμπλήρωναν 5.500 μέρες ασφάλισης, μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη στα 55 τους ή με μειωμένη στα 50, εφόσον τα εν λόγω ηλικιακά όρια είχαν συμπληρωθεί μέχρι και τον Αύγουστο του 2015. Μετά από την ημερομηνία αυτή, όσοι υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 3863 του 10, εμπίπτουν στις μεταβατικές διατάξεις με τα όρια ηλικίας να διαμορφώνονται προς τα πάνω. Με τις διατάξεις του νόμου 3865 του 2010 και τις τροποποίησεις των νόμων 2064 του 2012 και 4336 του 2015, θεσπίστηκαν μεταβατικά όρια ηλικίας, τα οποία εξαρτώνται από το έτος θεμελίωσης δικαιώματος συνταξιοδότησης για όσους είχαν ανήλικο τέκνο. Επιπλέον, για όσους θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2013 και μετά, σταμάτησε η ευνοϊκότερη συνταξιοδοτική μεταχείριση ανδρών και γυναικών δημοσίων υπαλλήλων με ανήλικο τέκνο σε σχέση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Προέγεται δηλαδή όχι η επέκταση των ευνοϊκών αυτών διατάξεων και στους υπόλοιπους ασφαλισμένους, αλλά η σταδιακή, για λόγους ασφάλειας δικαίου, κατάργηση αυτών, ώστε να υπάρχει παρόμοια και ισότιμη αντιμετώπιση όλων των ασφαλισμένων του ΙΕΦΚΑ. Προφανώς, αυτό πρέπει να αποδοθεί πρωτίστως στις επιπτώσεις της ραγδαίας επιδείνωσης των δημογραφικών δεδομένων της χώρας μας στην κοινωνική ασφάλιση. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο θέμα που θέτεται για το δημόσιο τομέα, για τη δυνατότητα χορήγησης σύνταξης σε μη χείρους πατέρες, δεν
υπάρχει σε ισχύ τέτοια διάταξη παρά μόνο για τη διετία 11-13. Πιο συγκεκριμένα, μέχρι το 10 προβλεπόταν η δυνατότητα συνταξιοδότηση σε μητέρες ανηλίκων με τη συμπλήρωση 25 ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και τη συμπλήρωση του 50ου έτους ηλικίας. Για τους άντρες δημοσίους υπαλλήλους προβλεπόταν συνταξιοδότηση μόνο στην περίπτωση που τελούσαν σε κατάσταση χειρίας ή αν ήταν διαζευμένοι και είχαν την επιμέλεια των τέκνων τους με δικαστική απόφαση. Με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίθηκε ότι οι σχετικές διατάξεις υπαλλήλων του Δημοσίου που επεφύλασαν διαφορετική μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών ως προς την ηλικία συνταξιοδότησης και την ελάχιστη απαιτούμενη υπηρεσία θεμελίωσης συνταξιοδοτικού διαιτιώματος παραβίαζαν την αρχή της ισότητας. Σε εφαρμογή αυτής της απόφασης, από 1η-1η του 2011, στο πλαίσιο της συνταξιοδοτικής εξίσωσης ανδρών και γυναικών δημοσίων υπαλλήλων που τελούν υπό τις ίδιες προσωπικές και οικογενειακές συνθήκες, δόθηκε η δυνατότητα και στους άντρες πατέρες ανηλίκων να συνταξιοδοτούνται με τα ίδια ηλικιακά όρια που ισχύουν για τις γυναίκες υπαλλήλους μητέρες ανηλίκων τέκνων. Επισημαίνεται όμως ότι αυτό ίσχυε μόνο για 2 έτη, καθώς την 1η-1η του 2013 και μετά σταματά πλέον η ευνοϊκότερη συνταξιοδοτική μεταχείριση σε σχέση με τους υπόλοιπους ασφαλισμένους και ορίζεται και για αυτούς το 67ο έτος ηλικίας ως γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Και σε αυτή την περίπτωση έγινε όχι επέκταση των ευνοϊκών διατάξεων και σε άλλες κατηγορίες ασφαλισμένων, αλλά η σταδιακή για λόγους ασφάλειας δικαίου κατάργηση αυτών. Με άλλα λόγια, από 1η-1η 2013 υπήρχε πλήρης εξίσωση ορίων τόσο μεταξύ ανδρών και γυναικών, όσο και μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Τώρα, για τη συγκεκριμένη περίπτωση της ερώτησής σας, όπως αναφέρετε και εσείς στην ερώτηση, υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Πατέρες εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα μη χείρη έλαβαν σύνταξη ως γονείς ανηλίκων όχι βάσει του νόμου, αλλά βάσει πρωτόδικης δικαστικής απόφασης, η οποία εν συνεχεία και όπως θα ανέμενε κανείς, γιατί ο νόμος ήταν σαφέστατος, απορρίφθηκε αμετάκλητα. Ο νομοθέτης, σεβόμενος τη διάρκεια των εξουσιών και το δεδικασμένο, όχι μόνο δεν μπορεί, αλλά και δεν πρέπει να αναλάβει σχετική πρωτοβουλία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Ορίστε, κύριε Κατσότη, και εσείς 3 λεπτάκια για δευτερολογία σας. Κύριε Υπουργέ, γνωρίζουμε το νομοθετικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί όλη αυτή την περίοδο σε σχέση με το ασφαλιστικό σύστημα. Κάτι που μας έχει βρει κάθετα αντίθετους, κατηγορηματικά αντίθετους. Το έχουμε εκφράσει σε όλες τις περιόδους. Και βέβαια με την δυναμική του ίδιου κινήματος ενάντια στις πολιτικές αυτές που αφενός μεν υπηρετούσαν την ανάγκη του ίδιου του κεφαλαίου για μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης με τη συνεχή μείωση της συμμετοχής τους των εργοδοτών και του κράτους στην ασφάλιση και αφετέρου βέβαια την λειτουργία του συστήματος ως χρηματοδοτικό εργαλείο των επιχειρηματικών ομίλων με την μετατροπή του σε κεφαλαιοποιητικό σύστημα σε χρηματιστηριακό προϊόν. Η αναφορά αυτή δηλώνει τη κατηγορηματική μας αντίθεση σε αυτή την πολιτική που συναντιέται βέβαια με αυτή των υπόλοιπων κομμάτων που κυβέρνησαν και ενσωματώνει την αντιδραστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τραγικές συνέπειες για τους ασφαλισμένους, τους συνταξιούχους, με τις πιτσοκομμένες συντάξεις και τις μεγάλες ασφαλιστικές περικοπές, την αύξηση των ορίων ηλικίας για τη σύνταξη και την κατάργηση βέβαια και αυτών των δικαιωμάτων που αναφερθήκατε προηγουμένως, της σύνταξης με ανήλικα τέκνα. Όμως, ας επανέλθουμε στο συγκεκριμένο ζήτημα. Προηγουμένως, μιλήσατε για ανισότητα στο ασφαλιστικό, για ίδιους κανόνες για όλους. Όμως, ωστόσο, εδώ έχουμε αυτή την διαφοροποίηση, έστω και αυτά τα 2 χρόνια, για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Μιλάμε για μία απόφαση του 2009. Είπατε ότι το 2011 μέχρι το 2013 ίσχυε αυτή η ρύθμιση για το δημόσιο τομέα που έπαιρναν και οι πατέρες ανήλικων τέκνων σε σύνταξη με λιγότερα χρόνια ασφάλισης. Όμως εδώ υπήρχε αυτή η τελεσίδικη απόφαση που προσέφυγε το ΕΙΚΑ και εμείς είπαμε ότι θέλει νομοθετική παρέμβαση προκειμένου να απαλλαγούν από τα μεγάλα χρέη αυτοί οι ασφαλισμένοι που δεν μπορούν έτσι κι αλλιώς να τα δώσουν πίσω στο ασφαλιστικό ταμείο. Και εμείς ρωτάμε, είναι σε ποια θέση βρέθηκαν αυτοί οι ασφαλισμένοι μετά την απόρριψη της προσφυγής σε δευτεροβάθμιο επίπεδο. Κόπηκε η σύνταξή τους καταρχήν. Έμειναν άνεργοι. Ήταν σε μια ηλικία που δεν τους έπαιρνε κανένα στη δουλειά του. Και βέβαια η ανεργία ήταν μεγάλη. Ήταν χωρίς εισόδημα. Δεν μπορούσαν να πάνε στον ΟΑΕΔ να έχουν ταμείο ανεργίας. Ήταν δηλαδή, πώς το λένε, δεν είχαν στον ήλιο μοίρα αυτοί οι εργαζόμενοι και κανένα εισόδημα. Οι συντάξεις που καταβλήθηκαν το διάστημα αυτό κάλυπταν τις ανάγκες αυτές και τη διαβίωση των συνταξιούχων και των οικογενειών τους κάθε μήνα.
Αυτό κάλυπταν με την αναπλήρωση, με τη συμπλήρωση των ηλιακών ορίων και των αντίστοιχων ημερών ασφάλισης, δικαιώθηκαν μετά από χρόνια τη σύνταξή τους, αφού είχαν τις προϋποθέσεις που ορίζει συνολικά το ασφαλιστικό σύστημα. Και με αυτές τις συντάξεις που πήρανε, μετά από χρόνια, όπως λέμε, αφού έμειναν άνεργοι, ίσα-ίσα που επιβιώνουν. Τώρα βρίσκονται λοιπόν μπροστά στα μεγάλα διέξοδα, γιατί ο ΕΦΚΑ ζητά πίσω χρήματα που δεν μπορούν να καταβληθούν. Η οφειλία αυτή δεν μπορεί να αποπληρωθεί, κύριε Υπουργέ. Ένας εξ αυτών μας έλεγε ότι πήρε για 3 χρόνια σύνταξη περίπου στα 55.000 ευρώ και τώρα του ζητάνε πίσω 200.000 ευρώ. Πώς είναι δυνατόν να δώσει ένα άνθρωπο να το πληρώσει? Θα γίνει σκόνη και ποτέ δεν θα πάρουν πίσω. Εκτός κι αν εσείς έχετε σαν στην πρόθεσή σας να πάνε αυτά τα χρέη στις εισπρακτικές εταιρείες και βέβαια να προχωρήσουν σε κατασχέσεις, συμπληστηριασμούς του σπιτιού του κτλ. Αν είναι αυτή η πρόθεσή σας, πες το σήμερα εδώ. 2 τι να υπάρχουν. Ή θα πάτε σε αυτή τη λογική που λέτε, να κάνετε πληστηριασμό στο σπίτι τους, ή θα κάνετε μια ρύθμιση νομοθετική, όπου αυτοί οι άνθρωποι που θα μπορείτε να βρείτε πόσοι είναι μέσα από τον ΕΦΚΑ, θα απαλλαγούν από την υποχρέωση να καταβάλουν αυτές τις συντάξεις που πήραν με αυτή την απόφαση που τα έδωσε ο οργανισμός. Είναι απόφαση του οργανισμού να τη δώσει, να παραχωρήσουν τις συντάξεις. Είναι ένα θέμα σοβαρό, κύριε Υπουργέ, και νομίζω ότι πρέπει να το εξετάσετε με πολύ μεγάλη ευθύνη απέναντι σε αυτόν τον κόσμο που μας ακούει τώρα, γιατί ξέρει ότι θα συζητηθεί σήμερα αυτή η ερώτηση. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κατσιώτη. Ορίστηκε, Υπουργέ, για τη δευτερολογία στις 3 λεπτάκια. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Κύριε Κατσιώτη, την τελευταία δεκαετία, με τις θυσίες των πολιτών, έγινε μια τεράστια προσπάθεια εξορθολογισμού του κατακαιρματισμένου συνταξιοδοτικού συστήματος με τους εκατοντάδες διαφορετικούς κανόνες αναπρώην ταμείων. Μιλάγαμε προηγουμένως και με τον κύριο Μπαλάφα ακριβώς για αυτό το ζήτημα. Ανά ταμείο, ανά επαγγελματική ιδιότητα, ανά ηλικία, ανά φύλο. Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία ενιοποίησης κανόνων και εξορθολογισμού των παροχών, προκειμένου να έχουμε κράτος δικαίου με ισονομία στον τρόπο απονομής των συνταξιοδοτικών παροχών. Στη βάση των ανωτέρων, στην εθνική μας νομοθεσία έχει προαχθεί την τελευταία δεκαετία η σταδιακή κατάργηση των ειδικών διατάξεων περί συνταξιοδότησης των γονέων με ανήλικο τέκνο και η εξίσωσή τους με τις γενικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, ανεξάρτητα από το φύλο των ασφαλισμένων και τον τομέα εργασίας, δημόσιο ή ιδιωτικό. Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι όλες οι παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό μας σύστημα, όποια πτυχή του και αναφορούν, θα πρέπει να γίνονται και με ένα επιπρόσθετο κριτήριο, τη διασφάλιση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Και αυτό γιατί το ασφαλιστικό σύστημα δοκιμάστηκε ιδιαίτερα τα χρόνια της κρίσης. Πολλές μεταρρυθμίσεις έχουν υλοποιηθεί, αλλά σημαντικές προκλήσεις όπως η δημογραφική γύρανση παραμένουν, ενώ το δημοσιονομικό αποτύπωμα του ασφαλιστικού συστήματος παραμένει ακόμα και σήμερα εντόνως αρνητικό. Οι παρεμβάσεις της σημερινής κυβέρνησης στο ασφαλιστικό τα τελευταία 2,5 χρόνια έχουν αποδείξει στην πράξη ότι η κυβέρνηση στοχεύει πάντοτε σε ένα πιο ισχυρό ασφαλιστικό σύστημα με απότερο στόχο ψηλότερες συντάξεις, καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τους συνταξιούχους συνολικά. Σας ευχαριστώ πολύ.